Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζωσιμάρ πάντα. Ζωσιμάρ θα κάνει το σουτ και γκολ. Φοβερό το γκολ του Ζωσιμάρ και πάλι. Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνο παίκτης της Βοτακόβο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα πρωτεία του Κάσιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ. Μισό παιδιά, δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι εύκολο. Εγιαφαλαγιοκούλ. Αυτό είναι. Πάει, θα πείτε, πάτε κεφαλικό αυτό, τον χάνουμε. Τα τελευταία του είναι. Όχι, δεν έχω πάθει κάτι. Προσπαθώ και η αλήθεια είναι ότι έδειξα απόλυτο επαγγελματισμό και μπήκα να βρω στο ίντερνετ που λένε, και οι συνταξιούχοι, τη σωστή προφορά για να προσπαθήσω, εν πάση περιπτώσει, να το πω όσο πιο σωστά γίνεται. Εγιαφαλαγιοκούλ. Ας πούμε ότι είναι κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτό? Δεν είναι ένδειξη ότι έπαθα κεφαλικό λίγο πριν τις διακοπές. Αν και η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία πόντ φαίνεται η κούραση. Δηλαδή, ένα δεκάρικο ευρώ να είχα για κάθε φορά που μου στείλατε μήνυμα ότι ο Τσιτσάρη το έπαιξε στη Ρεάλ. Πώς μου ήρθε και είπα ότι δεν έχει παίξει, δηλαδή βλαμμένος είμαι. Τέλος πάντων, κάναμε λάθη πρώτο σε εγώ, καταλαβαίνετε τώρα. Είναι κουρασμένοι οι παίκτες τελευταία λεπτά, είναι βαριά τα πόδια από την προετοιμασία. Κάνουμε λάθη. Ωραία, εντάξει. Μην το κάνουμε και μεγάλο θέμα. Συμβαίνουν. Δεν έχω πάθει κεφαλικό παρά τα σημάδια κούρασης. Απλά πρέπει να ξεκινήσω με τη σωστή προφορά της συγκεκριμένης λέξης. Τι είναι το γιαφαλαγιοκούλ? Είδες το μάθα. Ηφαίστειο είναι, ρε, εσείς άσχετοι. Ηφαίστειο. Ηφαίστειο στην Ισλανδία. Τι μας νοιάζει? Μας νοιάζει. Είναι το ηφαίστειο που απασχόλησε όλη την Ευρώπη την άνοιξη του 2010. Τι πας και θυμάσαι τώρα? Πρέπει να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Την άνοιξη του 2010 εξεράγει το ηφαίστειο, ας πούμε. Πώς το λένε, έδειξε έντονη δραστηριότητα. Πυκνή καπνή. Στήλες καπνού που λένε και στα δελτία των ειδήσεων. Τρελαίνομαι με αυτές τις εκφράσεις. Τρελαίνομαι. Και φύσαγε ο αγέρας. Και όλοι αυτοί οι στάχτοι, αυτοί οι τόνοι στάχτες, ας πούμε, έφυγαν από την Ισλανδία εκεί ψηλά και κατέβηκαν στην Ευρώπη. Και δεν πετούσαν τα αεροπλάνα. Δεν το θυμάστε? Ότι ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο για τα αεροπλάνα και αποφάσισαν οι αεροπορικές εταιρείες να σταματήσουν οι πτήσεις για μία εβδομάδα, 10 μέρες, κάτι τέτοιο. Χαμός. Παρένθεση. Πόσο ασήμαντα μας φαίνονται όλα αυτά που έχουμε 2 χρόνια πανδημία, ε? Δηλαδή, σκέφτεσαι τώρα ότι μία εβδομάδα δεν πετούσαν τα αεροπλάνα στην Ευρώπη και λες, πω, τι έγινε. Και ξέρω, την άνοιξη του 20, ας πούμε, σταμάτησε η ζωή στον πλανήτη. Ποια αεροπλάνα? Δεν υπήρχε τίποτα. Σε όλη τη γη. Όχι τώρα δεν πετάμε για μια εβδομάδα επειδή έχει βολκανικά, ας πούμε, πάνω από την Ευρώπη. Τότε λοιπόν το συγκεκριμένο ηφαίστειο ήταν αυτό που επηρέασε το Champions League. Διότι δεν υπήρχε τρόπος να πάει η Μπαρτσελώνα από τη Βαρκελόνη στο Μιλάνο για τον πρώτο ημιτελικό του Champions League τότε. Και πήγε με το Πούλμαν. Πολύ πριν το φέρουμε στην ελληνική πραγματικότητα το Πούλμαν. Ε? Κλείνει η παρένθεση. Πήγανε με το Πούλμαν. Δεν γινόταν να πάνε αλλιώς. Η UEFA είπε, παιδιά, κανονισμοί είναι κανονισμοί. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι, ξέρω εγώ, εντάξει, μην έρθετε. Θα το κάνουμε άλλη μέρα το μάτς. Αν δεν έρθετε, μηδενίζεστε. Πώς το λένε? Το παίρνει η Ίντερ, άνευ αγώνος. Μπήκανε στο Πούλμαν να πάνε. Εντάξει. Είναι υπόθεση αυτή να την κάνει κάποιος, αλλά είναι υπόθεση που πατάει. Δηλαδή, δεν είναι το πιο σύνηθες να ταξιδεύσει από τη Βαρκελόνη στο Μιλάνο για να παίξει ποδόσφαιρο. Ούτε είναι περίεργο να πει κάποιος ότι αυτή η ιστορία δεν επηρέασε την Μπαρτσελόνα. Την επηρέασε. Δεν μπορείς να πεις ότι έχασε για αυτό το λόγο αποκλειστικά, αλλά δεν μπορείς να πεις κιόλας ότι το ταξίδι δεν έπαιξε πουθενά ρόλο. Πιαστήκανε. Σταματάγανε στο Λεβέντι, στην Εθνική Οδό. 0-1 με τον Τζάβι, αν θυμάμαι καλά. Τρομακτική η ορμή της Ίντερ
Από εκεί και πέρα, και η ομάδα που όταν προηγούταν δεν έχανε ποτέ, η Μπαρσελόνα δηλαδή, γιατί κατά και την πάλα, ξαφνικά όχι μόνο δεν κράτησε το διπλό, 1-1, 2-1, 3-1. Και πάμε μετά στην ιστορική ρεβάνς του Camp Nou, με τον Μουρίνιο να την παραμονή να λέει, να του λένε πείτε μας ένα σκόρ για αύριο και λέει θα χάσουμε 0. Ο Περκέ γένετο, ποτιστήρια στο τέλος. Βαλντές, ο Μου με το χέρι ψηλά, μιλάμε τώρα ένα έπος. Σε αυτό το έπος έχει παίξει ρόλο και το συγκεκριμένο ηφαίστειο. Αλλά αυτό έγινε στο προσκήνιο. Δηλαδή θέλω να πω, όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι τότε το ξέραμε. Ήταν γνωστό. Αυτό που δεν ήταν ευρέως γνωστό είναι το ότι το ηφαίστειο έδρασε και στο παρασκήνιο και εμπόδισε την Blackburn από το να πάρει το Λεβαντόφσκι. Πώς γράφεται η ιστορία. Ο Λεβαντόφσκι έπεσε τότε στην Πολωνία, στη Λεχ Πόσναν. Η μεγάλη Blackburn του μεγάλου Sam Allardyce, he has a big fucking head, ας πούμε, Sam, Big Sam, ε? Ψαγμένος ο Allardyce, εντάξει, μπορεί να τον κράζουμε, ρε παιδί μου, αλλά δεν ήταν στα νέτα του, ήταν πρωτοποριακός προπονητής. Βρήκαμε, σου λέει, παιχταρά. Στην Πολωνία παίζει, τσάμπα θα τον πάρουμε, φτηνός, θα χαλάσει τον κόσμο. Και μάλιστα, σύμφωνα με τον Λεβαντόφσκι, που έχει διηγηθεί αρκετές φορές αυτή την ιστορία, ο Allardyce πήγε και στην Πολωνία να τον δει, να τον γνωρίσει και όλα αυτά τα πράγματα. Λέει, το οποίο το είχα εκτιμήσει πάρα πολύ το γεγονός ότι ήταν διατεθειμένος ένας προπονητής, ας πούμε, της Blackburn από την Premier League να έρθει στην Πολωνία να με δει. Αλλά μετά λέει, σκέφτηκα ότι, οκ, okay, είναι μεγάλο βήμα για την καριέρα μου, πρέπει και εγώ να πάω να δω αυτούς. Δηλαδή, πριν υπογράψω, να πάω να δω το γήπεδο, το προπονητικό, να γνωρίσω τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να τους γνωρίσω αφού έχω συμφωνήσει. Όπως ήρθαν αυτοί να με δουν, να πάω και εγώ να δω αυτούς. Πολύ ωραία, του λένε, φοβερά. Και σκάει το ηφαίστειο, κάτσε το ξαναπώ, λέει μια φορά, Λαγιακούλ, κάτι τέτοιο. Και εκτός από την Μπαρτσελόνα που δεν μπορούσε να πάει στο Μιλάνο και πήρε το Πούλμαν, δεν μπορούσε να πάει και ο Λεβαντόφσκι στην Αγγλία. Και δεν θα πήγαινε με το Πούλμαν. Και δεν πήγε στην Blackburn του Allardyce αυτή η σπουδαία περίπτωση ποδοσφαιριστή που λέγεται Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Έμεινε στην Πολωνία και λίγους μήνες αργότερα πήγε Ντόρτμουντ και είπε, α, εσύ είσαι Νάτος. Ταυτόχρονα το ξέρω πολύ καλά και πρέπει να του πω στον αέρα, γιατί δεν θέλω να μου στείλετε 10.000 μηνύματα στο Instagram ότι δεν είπες αυτό. Ναι, υπάρχουν και οι πολλές ιστορίες, γιατί δεν είναι πάνω από μία, για το γεγονός ότι δεν τον πήρε ο Παναθηναϊκός, που τον ήθελε το 6, τον ήθελε και πιο μετά και τον προτείνανε στους προμετοχικούς και χάθηκε χρόνος και. Είναι το καλοκαίρι του 10, ας πούμε, ή και πιο πριν ή και πιο μετά. Εν πάση περιπτώσει, 3-4 φορές ο Κουμόχ έκανε report και να το scouting report. Υπάρχει όντως σε χαρτί που έχει κάνει report ο Κουμόχ για τον Λεβαντόφσκι. Υπάρχουν αυτές οι γνωστές ιστορίες για τις 2, ίσως και 3 φορές που ο Παναθηναϊκός τον κοίταξε, μπορούσε να τον αποκτήσει. Είτε με 400-500.000 πριν πάει στην Λεχ Πόσναν, όταν ήταν μικρότερος, είτε με 5 εκατομμύρια, όταν έπαιζε στην τελευταία ομάδα που αγωνίστηκε στην Πολωνία, είπε: άχουν και οι περιπτώσεις του Παναθηναϊκού. Να το πω για να μην μου στέλνετε. Εν πάση περιπτώσει, ούτε στην Blackburn πήγε, ούτε στον Παναθηναϊκό ήρθε και πήγε στην Ντόρτμουντ. Και με έναν τρόπο η μετακίνησή του στη Γερμανία, που είναι φυσιολογική κατάληξη για έναν ποδοσφαιριστή την Πολωνία, δίπλα είναι, οι γείτονες είναι οι πιο ανεπτυγμένοι, δεν είναι περίεργη μετακίνηση, θέλω να πω. Είναι λογική. Παρ' όλα αυτά, με έναν τρόπο σφράγισε και την καριέρα του Λεβαντόφσκι μέχρι τώρα, που ερχόμαστε να το συζητήσουμε, επειδή λίγο πριν γίνει 34, σε ένα μήνα θα πάει στην Μπαρτσελόνα. Από το καλοκαίρι του 10 μέχρι και το καλοκαίρι του 22, 4 χρόνια στην Ντόρτμουντ
και 8 χρόνια στην Bayern, 12 χρόνια στη Γερμανία. Είναι πολλά. Είναι πολλά γιατί αυτό που έρχομαι έτσι να πω είναι ότι είναι σπουδαία περίπτωση ποδοσφαιριστή, τεράστιος φορ, ολοκληρωμένος φορ, πέρα από γκολτζής. Και δεν απέκτησε τελικά ποτέ τον όγκο που θα έπρεπε. Ξέρω ότι αυτό που λέω τώρα δεν είναι κάποια σοφιστία, διότι έγινε όλη αυτή η κουβέντα όταν δεν πήρε τη χρυσή μπάλα τη χρονιά της πανδημίας, του ξεσπάσματος, του COVID, διότι το France Football είπε, ας πούμε, δεν τη δίνουμε τη χρυσή μπάλα φέτος. Άκυρο. Άκυρο πίδημα που λέγαμε μικρή, όταν μαθαίναμε μπάσκετ. Εντάξει. Και την επόμενη ήρθε το Copa America του Μέση να του στερήσει την επόμενη χρυσή μπάλα. Οπότε έμεινε ο Κακομοίρης ο Λεβαντόφσκι με την απορία ότι όταν ήταν να την πάρω που θα την έπαιρνα, θα με ψηφίσανε και τα δέντρα, ας πούμε. Γιατί δεν υπήρχε να ψηφίσετε κανέναν άλλον. Είπατε δεν τη δίνουμε. Και την επόμενη χρονιά πήγε ο Κοντός, ας πούμε, και πήρε το Copa America. Οπότε να προσθέσουμε και αυτά που έκανε με την Μπαρσελόνα στο γήπεδο. Οπότε την ξαναπαίρνει ο Μέση. Και εγώ. Αλλά δεν είναι μόνο η χρυσή μπάλα. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι δηλαδή ότι άξιζε να την κρατήσει μία σεζόν σίγουρα και δεν συνέβη αυτό. Είναι το γεγονός ότι έλαψε πρώτα με το underdog της Bundesliga, δηλαδή την Dortmund. Μετά πήγε στο powerhouse, στην απόλυτη υπερδύναμη της Γερμανίας, την Bayern. Τους αποχαιρετά τώρα όλους για να πάει στην Μπαρτσελόνα σε μια πάρα πολύ περίεργη βέβαια συγκυρία για τους Καταλανούς. Και όλο αυτό το διάστημα έχει την εκτίμηση, αλλά δεν έχει τη λάμψη, δεν έχει το breakthrough. Συνηθίζω να λέω και μπορεί να ζητηθούν κάποιοι, αλλά δεν πειράζει. Είναι το πώς αισθάνομαι. Δεν μπορώ να ζητήσει από κάποιον να απολογηθεί για το πώς νιώθει. Εντάξει, έτσι νιώθω, τι να κάνω δηλαδή. Η Γερμανία είναι ένα πράγμα περίεργο ποδοσφαιρικά. Δεν μιλάω για την εθνική ομάδα. Μιλάω για το πρωτάθλημα. Μιλάω για αυτού που είναι φανατικοί του γερμανικού ποδοσφαίρου. Συνήθιζα τα προηγούμενα χρόνια να λέω τώρα στο ραδιόφωνο και γέλαγε ο Τσάρλι ότι οι οπαδοί τη Bayern, οι οπαδοί του γερμανικού ποδοσφαίρου είναι σαν του others στο Lost. Δηλαδή συμμετέχουν στην μπλοκή. Αλλά δεν σκέφτονται με τον τρόπο που σκέφτεσαι εσύ. Είναι εχθροί σου, είναι απέναντί σου. Έχουν ένα tribalism, ας πούμε. Αναγνωρίζονται από μακριά, ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι σε μια παραλία 200 άτομα και οι δύο αυτοί που υποστηρίζουν Bayern ή γερμανικό ποδόσφαιρο θα βρεθούν με κάποιο τρόπο. Έχουν κάποιο μικροτσίπ μέσα τους και επικοινωνούν. Δεν ξέρω τι κάνουν. Η Γερμανία δεν είναι ούτε χαμηλής δυναμικότητας πρωτάθλημα. Ούτε μια χώρα που δεν έχει παράδοση. Τώρα πες φωτιά να μας κάψει, ας πούμε. Εντάξει. Παρόλα αυτά, στα δικά μας τα μάτια, μπορεί για τον κάπου αλλού να είναι διαφορετικά, στην Πολωνία, ας πούμε, όπως είπα νωρίτερα. Στα δικά μας τα μάτια δεν είναι η πρώτη μας επιλογή, δεν είναι καν η δεύτερη, δεν είναι καν η τρίτη. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε, όταν ήμασταν μικροί, δική μου γενιά, ας πούμε, τι είχαμε, το καμπιονάτο. Παίζαν όλοι. Η Μίλαν των Ολλανδών, η Ίντερ των Γερμανών, η Γιουβέντους του Πλατινί, η Νάπολη του Μαραντόνα. Μιλάμε τώρα. Ένα Hollywood, εντάξει. Ήτανε και στο προπό. Ήτανε οι γείτονες, ήτανε οι διπλανοί, ήτανε αυτοί που παίζουν πάνω κάτω τις ίδιες ώρες. Ήταν το πρωτάθλημα το οποίο χρησιμοποιούσαμε σαν έκφραση όταν θέλαμε να πούμε αυτός που νομίζει ότι είναι παιχταράς, ότι είναι για να παίξει το καμπιονάτο, ας πούμε. Γιατί εκεί ήταν η κορυφή. Εντάξει. Η Ιταλία μπορεί να μην έχει πλέον αυτή την ισχύ και αυτή την έγκλη. Εξακολουθεί να έχει όμως τα πάρα πολλά ονόματα. Δηλαδή είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο υπάρχει η Γιουβέντους, ως η ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα εδώ, το Ρίνο, Ανιέλη και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν οι δύο ομάδες του Μιλάνου, Ίντερ και Μίλαν, τρομακτική αντιπαλότητα. Υπάρχουν της πρωτεύουσας, Ρώμα Λάτσιο, άλλη κόντρα από εκεί. Και υπάρχει και πάντα ο περίεργος που θα πει ναι, εγώ είμαι με την Νάπολη, ας πούμε. Υπάρχουν ομάδες. Μετά υπάρχει η Αγγλία. Εντάξει. Premier League, Γιάννης Αργυρίου, Αθλητική Κυριακή. Πάμε να δούμε τι έγινε στην Αγγλία αυτό. Liverpool, Everton,
τώρα μην με μάζετε να ξαναλέω την Πρεμιερ Λιγκ. Και υπάρχει και η Ισπανία, η οποία είχε πάντα το δίπολο, ας πούμε. Ρεάλ Μπαρτσελόνα. Δεν γίνεται να είσαι ποδοσφαιρόφιλος και να. Όχι να μην υποστηρίζεις μία από τις δύο, να μην έχεις πάρει θέση στο Ρεάλ Μπαρτσελόνα. Εντάξει. Προφανώς. Κάποια από τις δύο τη συμπαθείς περισσότερο. Όχι ότι είναι η ομάδα σου, αλλά είναι η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα, ρε παιδί. Δηλαδή, ακόμα και την εποχή που δεν βλέπαμε Ισπανικό πρωτάθλημα όλη τη σεζόν, τα δύο Ρεάλ Μπαρτσελόνα τα βλέπαμε. Δεν βλέπαμε όλη τη χρονιά. Αλλά όταν είχε Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Ρεάλ Μπαρτσελόνα, καθόμαστε και το βλέπαμε. Κάτι πεντάρες, κάτι από εδώ, κάτι υπήρχε και αυτό ότι συμβαίνουν πράγματα σε αυτά τα ντέρμπι, τα οποία δεν συμβαίνουν στα άλλα. Στα άλλα είναι 0-0, 1-1-2-1. Εδώ μπορεί να το ανοίξει τηλεόραση και να πει Μπαρτσελόνα, Ρεάλ 5-0. Του χρόνου ελάτε στον Μπερναμπέου. Ρεάλ Μπαρτσελόνα 5-0. Του διαλύανε, ρε παιδί μου. Οπότε έβλεπε και έλεγε Παναγία μου. Έχουν παίξει και οι μεγαλύτεροι ποδοσφαιριστές του κόσμου. Δηλαδή, ποιο ποδοσφαιριστή ήταν, ξέρω εγώ, legend και δεν φόρεσε μία από τι δύο φάνελες. Πρέπει να σκεφτεί για να το βρει. Που δεν πήγε ποτέ σε καμία από τι δύο ομάδες. Έστω και αποτυχημένο πέρασμα. Οι Γερμανοί ήταν κάποτε η ομάδα ή το πρωτάθλημα που μπορούσαν να συμβούν πολλά. Να ανέβει η Καζεσλάουτεν, ας πούμε, από την δεύτερη κατηγορία και να πάρει κατευθείαν το πρωτάθλημα. Μεγάλε ο τώρα, Χάκελ, τι τους έφτιαξες. Τι τους έφτιαξες. Αλλά με την πάροδο των χρόνων χάρηθηκαν όλα αυτά. Η Γερμανία κέρδισε πολλά πράγματα σε άλλους τομείς. Έγιναν πρωτοπόροι σε πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρο, στη τακτική. Χρησιμοποίησαν το Μουντιάλ του 2006 στο να φτιάξουν προπονητική σχολή, στο να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτονται, στο να γίνουν περισσότερο από οποιοδήποτε πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα το οποίο το δίνει ευκαιρία στα μπιτσιρίκια. Και όταν λέμε μπιτσιρίκια, δεν εννοούμε μόνο στους παίκτες, εννοούμε και στους προπονητές. Στο να θεματίσουν να είναι το πρωτάθλημα των σκληρών βετεράνων, που κάθε ομάδα έχει 3-4 που την οδηγούν, ας πούμε, μέχρι να πεθάνουν στο γήπεδο 36 χρόνων, αλλά να γίνει το πρωτάθλημα που παίζουν χιλιάδες μπιτσιρίκια. Γεμάτα γήπεδα, προστάτευσε το προϊόν της από ληστές τύπου Αμπράμοβιτς, τύπου Άραβες, τίποτα τέτοια, και είπε το 51% θα ανήκει στον κόσμο. Φοβερό μοντέλο. Φοβερά αποδοτικό για τους ίδιους, για την παραγωγή ποδοσφαιριστών, για την παραγωγή ταλέντων, για το υλικό που έφτιαξαν για την εθνική Γερμανία, που τελικά τους οδήγησε στην κορυφή του κόσμου, στη Βραζιλία το 2014. Δεν έγιναν τυχαία όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά είναι φοβερά για τους ίδιους. Τολμώ να πω. Είναι ωραία να τα λέω εγώ και να λέω μπράβο, 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 μπράβο. Δεν θα κάτσω να δω γερμανικό πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο. I don't do that. Θα κάτσω να μελετήσω ποιοι παίχτες έρχονται και ποιοι ανεβαίνουν και τι είναι ο Χάβερτς και τι είναι ο Βέρνερ που πάνε στην Premier League και τι είναι ο Κέιτα που πήγε στη Λίβερπουλ. Αυτό θα το κάνω. Δεν θα κάτσω να δω το πρωτάθλημα. Είναι πιο κάτω. Για να γυρίσουμε στο Λεβαντόφσκι. Τελικά αυτά τα 12 χρόνια του έδωσαν τίτλους, του έδωσαν ρεκόρ. Δεν του έδωσαν την εκτίμηση και την αναγνώριση που θα είχε αν σε οποιοδήποτε διάστημα αυτών των 12 ετών είχε κάνει ένα από τα δύο που νομίζω ήταν έτσι τα πιο προφανή. Ή να παίξει στην Αγγλία. Οπουδήποτε. Παίζει ρόλο. Ή να πάει σε μία από τις δύο στην Ισπανία, Ρεάλ Μπαρτσελόνα. Δεν θα πω να πήγαινε στην Ιταλία, γιατί και το ιταλικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια είναι πιο κάτω. Σε δημοφιλία εκτός Ιταλίας εννοώ, παιδιά. Μην παρεξηγηθούμε. Ωραία. Αν ο Λεβαντόφσκι είχε πάει στην Premier League ή είχε πάει σε μία από τις δύο, Ρεάλ Μπαρτσελόνα, σε οποιαδήποτε στιγμή τα τελευταία 12 χρόνια, θα ήμασταν πιο γεμάτοι από εκείνο. Δηλαδή, τα διέλυσε όλα με τη φανέλα της Μπάγερν. 25 γκολ την πρώτη χρονιά, 42, 4, 43, 41, 40, 55, 48, 50 στην τελευταία του. Έσπασε 121 το ρεκόρ του Γκέρντ Μίλλερ, ο οποίος είχε βάλει 40 γκολ σε ένα αποτέλεσμα και άλλος είχε βάλει 41. Λιγότερες ομάδες έχουν στην Bundesliga. Μην νομίζετε ότι είναι οι 20 που έχουν τα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλήματα. Τα κάνει όλα αυτά.
Αλλά τα έκανε στη Γερμανία. Τα έκανε στην Bayern, εκεί που η Bayern, ξέρω εγώ, που παίρνει το πρωτάθλημα. Άμα τι εμφανίζει, εμφανίζεται και λέει. Πώ πα και παίρνει την επίδη μου και λε στον Μπαρκαδόρο. Δίνει το... αυτό που σου έχουν δώσει και λε: φέρτε μου τα μάξι μου. Γιατί έχω το αποδεικτικό ότι το έχω δώσει σε εσά και το έχω παρκάρει. Οπότε και σου λένε: τι αμάξι έχετε, ένα σημείο, ξέρω εγώ τέτοιο. Ένα μπλε Citroën. Μισό λεπτό και το φέρνω. Κάπω έτσι παίρνει και το πρωτάθλημα η Bayern. Δηλαδή πηγαίνει μπροστά και λέει: γεια σα, πώ λέει Bayern Μονάχου. Α, μένει μισό λεπτό και είναι βεβαίω. Εδώ είναι το πρωτάθλημα σα. Το τρομερό για τον Λεβαντόφσκι είναι ότι τα πέτυχε όλα αυτά εκεί που ναι, μεν αναγνωρίστηκε, ναι, μεν τον μάθαμε, αλλά δεν τον χορτάσαμε, δεν τον αποθεώσαμε, δεν τσακωθήκαμε γι' αυτόν. Τσακώθηκαν γι' αυτόν οι οπαδοί της Bayern που λέγανε γιατί τι λέτε συνέχεια για τον Μπενζεμά και γιατί λέτε για τον Λεβαντόφσκι, γιατί λέτε συνέχεια για τον Μέση και γιατί λέτε για τον Κριστιάνο. Για τον Λεβαντόφσκι, γιατί δεν τον αναγνωρίζετε, αλλά τον έκαναν το χαμό οι ίδιοι προς τα έξω. Είναι η γερμανική φασαρία, τον Άδερς, ας πούμε. Οι υπόλοιποι που δεν στρέφουμε τα βλέμματα μας τόσο πολύ στην Bundesliga, δεν κάτσαμε ρε παιδί μου τόσο πολύ να το συζητήσουμε. Μας ανάγκαζε με αυτά που πετύχαινε στο Champions League. Ωραία. Ας μην ξεχνάμε ότι μας συστήθηκε, ας πούμε, στο γενικά έτσι, ευρωπαϊκό κοινό εκείνο το βράδυ που βάλε 4 γκολ στην Ρεάλ του Μουρίνιο, ας πούμε. Και είπαμε, κάτσε, όπα, τι έγινε εδώ. Τι έγινε εδώ. Δεν το πήρε όμως το Champions League, γιατί ήταν η χρονιά της Bayern να πάρει εκδίκηση από τον εαυτό της και από το σύμπαν για τον τρόπο με τον οποίο είχε χάσει το Champions League στην έδρα της μια χρονιά νωρίτερα, το 12 από την Τζέλσι και τον Τρογκμπά. Πήγε το 13 η Bayern, η Dortmund του Κλοπ, μετά από 2 πρωταθλήματα, παρακαλώ. 2, όχι 1. Να πάρεις μία φορά το πρωτάθλημα από την Bayern μπορεί να τύχει. Να τις πάρεις 2 συνεχόμενα, να δούμε πότε θα το ξαναδούμε. Το συγκεκριμένο. Τα δίνει όλα μετά στο Champions League, φτάνει στον ημιτελικό απέναντι στην τεράστια Ρεάλ του Μουρίνιο τότε, το 13, ο Μουρίνιο έχει πίσω του. Ημιτελικός του 11 αποκλείεται στην Μπαρσελόνα με τον γκολ του Μέση στον Περναμπέου που τους πέρασε όλους και μετά βάλει καλό ένα και γίνει 0-2. Πάει αυτό. Το 12 αποκλείεται από την Bayern στα πέναλτι. Χαμένο πέναλτι Κριστιάνο και Ράμος, αν θυμάμαι καλά. Το 13, τρίτη προσπάθεια, του κάθεται η Dortmund. Δηλαδή όλοι λένε, εντάξει, okay. Τώρα θα προκριθείς. Καλή ομάδα είναι αυτή. Ρε. Δεν μπορεί να τώρα πέσει κάτι περίεργο και κάτι Πλατσικόφσκι, κάτι Γκίντογκάν. Ποιοι είναι αυτοί. Δεν μπορεί να προπονητή Ξανθό που τραμπουκίζει τον τέταρτο με κάτι δόντια, ας πούμε. Οκ, okay, πήραν το πρωτάθλημα 2 χρόνια, αλλά η Dortmund είναι, ξέρω εγώ. Και τους βάζει 4 ο Λεβαντόφσκι. Δεν το πήρε όμως. Και μετά πηγαίνει στην Bayern, τα σαρώνει όλα. Με Γκουάρντιολα, με Άντσελότι, με ό,τι θέλετε. Αλλά είναι η εποχή που στην Bayern το πρωτάθλημα είναι φυσιολογικό. Το Champions League πρέπει να πάρεις. Θα μου πείτε, ρε τρελός είσαι. Αφού το πήρε τελικά. Δεν το πήρανε. Το πήρανε. Αλλά είναι ένα μετοχικό τρασό να κατεβάζεις ψήρες δηλαδή. Επειδή ακόμα και τότε όταν τελικά ο Λεβαντόφσκι πήρε το Champions League με την Bayern, όταν τα διέλυσε όλα σε εκείνη τη χρονιά, ας πούμε, ο Πολωνός 350.000 γκόλα, ξέρω, έβαλε 15 στο Champions League το 20, ήταν το καλοκαίρι της πανδημίας. Δηλαδή το Champions League κρίθηκε σε μονά παιχνίδια. Ήταν Αύγουστος. Το είδαμε γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε, αλλά δεν είχε την ίδια λάμψη, είχε σταματήσει ο πλανήτης. Δηλαδή ο πρώτος αγώνας με την Τζέλσι έγινε 25 Φεβρουαρίου. Πρώτο νοκάουτ της Bayern τότε ήταν Chelsea-Bayern. Εντάξει, η Chelsea με ηθοποιό Λάμπαρτ, άκτορ στον πάγκο, άκτορ. Είχε, έλειπε και ο Καντέ νομίζω, 0-3 ξεκούραστα. Η Revanse από τις 25 Φεβρουαρίου έγινε 8 Αυγούστου. Δηλαδή, πώς λεγόταν εκείνη η ταινία, ο Μακρύς Αραβώνας, πώς λεγόταν, The Long Engagement, πώς λεγόταν, ο 11χρονος, δεν υπήρχε μια τέτοια ταινία. Υπήρχε μια ταινία, αρέσει, δεν θυμάσαι. Κάπως λεγότανε. Ο Never Ending Engagement, κάπως λεγότανε. Τη δείχνουνε κατά ελληνικά κανάλια κάτι βράδυ. Κάπως λεγότανε. Εν πάση περιπτώσει, 25 Φεβρουαρίου, 8 Αυγούστου. Έβαλε τα γκολ του τότε.
συμμετείχε ακόμα και στο ιστορικό, ας πούμε, 14 Αυγούστου Μπαρτσελόνα Μπάγεν 2-8. Τότε, ακόμα και τότε, το θέμα ήταν τι έπαθε η Μπαρτσελόνα και πώς την ξεφτύλισαν. Ο Λεβαντόφσκι ένα γκολ έβαλε. Έβαλε κι άλλο ένα στον εύκολο ημιτελικό με την Μπάγεν και στον τελικό με τη Λιόν, συγχωρείτε, και στον τελικό με την Παρί. Εντάξει, το κέρδισε τον γκολ του Κομάν. Το πήρε το Champions League, ήταν η χρονιά του. Δεν ήταν στο επίκεντρο, ρε παιδί. Δεν φταίει αυτό. Κατά τη γνώμη μου, φταίει το Γερμανία Μπάγεν πολλά χρόνια, ρε παιδί μου. Πολλά χρόνια. Έπρεπε να πάει στον Broadway τη Premier League να σε βλέπουν όλοι και να τσακωνόμαστε κάθε Σαββατοκύριακο και ποιο είναι καλύτερο και τι κάνει στην επίθεση. Όπως οποιαδήποτε ομάδα. Στη Chelsea, στη City, στη United, στη Liverpool, στην Άστρα, όπου και να πήγαινε, θα τον συζητάγαμε συνέχεια. Πήγε στη Γερμανία. Έβαλε 5 γκολ σε 9 λεπτά. Ωραία. Αλλά στη Γερμανία. Έβαλε 41 γκολ και έσπασε το ρεκόρ του Γκερμίλερ. Αλλά στη Γερμανία. Ένα κάρο γκολ, ένα συγκλονιστικά πλήρη επιθετικό. Στην Ντόρτμουντ τα πρώτα χρόνια τον έβαζε ο Κλοπ και έπαιζε δεκάρι. Και είχε τον Μπάριο μπροστά. Για να αναπτύξει και άλλα πράγματα στο παιχνίδι του. Ένα τύπο ο οποίο είναι ψυχασθενή με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είναι ο λιγότερο διαφημισμένο επαγγελματία, α πούμε. Πάλι γιατί έπαιζε στην Μπάγερν. Και δεν γίνονται ευρέως γνωστά. Ένα τύπο ο οποίος έχει μελετήσει τη θέση του επιθετικού με όλους τους πιθανούς τρόπους. Για την κίνηση στον χώρο, για το που πρέπει να πάει, που πρέπει να κινηθεί, για να το διαβάζει, την κούραση του αμυντικού, για το πώς πρέπει, να εκτελέσει συντάξει. Είναι προφανές. Εδώ λέμε τώρα για τα υπόλοιπα, για το διάβασμα χιλίων πραγμάτων που θα του δώσει δυνατότητα να πάει συνέχεια σε πάρα πολύ καλές εκτελέσεις. Ένα τύπο ο οποίος άνεπτυξε και το να βάζει φάουλ. Είναι και πολύ απλό, ας πούμε, ένας φόρ. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε για να θυμηθούμε σέντερ φόρ ο οποίος εκτελούσε φάουλ, ας πούμε, και τα στείλε μέσα. Παρά την ικανότητα που έχουν στο χτύπημα, συνήθως τα φάουλ ήταν αυτό που φοράγαν το 10 στην πλάτη ή τον εξτρέμ ή κανένας αμυντικού που έχονταν από πίσω και τα μπουμπούνα και σε τον γκούμαν, ας πούμε, ξέρω εγώ. Φόρ να βαράει φάουλ. Έκανε και αυτό. Μιλάμε για ένα τύπο ο οποίος προέρχεται από αθλητική οικογένεια, ένα από αυτούς που είχαν, ξέρω εγώ, ξέρεις, πατέρα έκανε 3 αθλήματα, μητέρα 4 αθλήματα. Η γυναίκα του έχει, ξέρω εγώ, μετάλλια στο καράτε, παγκόσμιο κύπελο καράτε, όχι τοπικό. Όχι τοπικό. Η αδερφή του παίζει βόλι. Η μάνα του έπαιζε βόλι. Ο πατέρας του πρωταθλητής τζούντο. Ένας τύπος ο οποίος, ξέρω εγώ, μαζί με τη γυναίκα του, ας πούμε, έχουν αποφασίσει, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, 10, μπορεί και παραπάνω, πριν πάει στην Μπάγερ, και έχουν διατροφή τύπου τρώνε πρώτα το γλυκό. Δηλαδή, θα προτιμούσα να μην ξαναφώ γλυκό στη ζωή μου, παρά το τρώω πρώτο. Γιατί, λέει, τα χωνεύεις, λέει, πιο γρήγορα, όπως και τις σούπες, ενώ η πρωτεΐνη, λέει, περί παραπάνω χρόνο, οπότε αν φας το γλυκό στο τέλος, λέει, ανακατεύεται με την πρωτεΐνη που έχει καταναλώσει στο στομάχι, λέει, και κάνω πολύ περισσότερη ώρα να τη χωνέψω, πράγμα που μου κατεβάζει την ενέργεια μέσα στην ημέρα. Και την κατανάλωση, λέει, και μου το είπε η γυναίκα μου, που είναι fitness coach, ας πούμε, και τρώμε πρώτα το γλυκό. Δηλαδή, όλοι οι ποδοσφαιριστές προσέχουν τη διατροφή τους. Δεν λέω ότι... Εντάξει, προφανώς και ο καθένας έχει τις δικές του διατροφικές συνήθειες που ταιριάζουν στο δικό του σώμα και στις δυσανεξίες που μπορεί να έχει και τι καταναλώνει και τι χρειάζεται και τι εκείνο. Αλλά τώρα άνθρωπος ο οποίος τρώει 10 χρόνια το γλυκό πρωτό. Ο οποίος έχει sleeping coach. Έχει προπονητή ύπνο, ας πούμε, που του λέει πώς θα κοιμάσαι. Κοιμάται πάντα από την αριστερή πλευρά για να μην πατάει το δεξί του πόδι. Κοιμάται από μόνο από τη μία. Καταλαβαίνω ότι τώρα που τα ακούτε, λέτε και εγώ ρε φίλε, έχω μια αγαπημένη πλευρά που κοιμάμαι. Ναι, αλλά. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Έχει ένα δωμάτιο που κοιμούνται, ας πούμε, με τη γυναίκα του ή κοιμάται μόνο του κάποιες φορές γιατί ξέρω εγώ πρέπει να μην έχει καμία ενόχληση στον ύπνο, ξέρω εγώ. Στο οποίο απαγορεύεται να πάει ο παιδί ηλεκτρονική συσκευή. Δεν υπάρχουν οθόνες, δεν υπάρχει τηλεόραση. By the way, χωρίς να είμαι ο Λεβαντόφσκι, να σας πω ότι. Πολλά πράγματα μπορώ να κάνω ζωή μου. Τηλεόραση στην κρατοκάμα δεν είχα ποτέ.
Δηλαδή αυτό το πράγμα το βλέπουμε πριν κοιμηθούμε. Ναι, βλέπουμε στο σαλόνι. Τώρα πάμε για ύπνο. Δεν χρειάζεται τηλεόραση όμως. Sorry που σας το χαλάω. Εντάξει. Κλείνει η παρένθεση. Η θερμοκρασία δεν είναι ποτέ πάνω από 21 βαθμούς Κελσίου. Ποτέ. Πιο ζεστά. Κάτι θα το έχουν πει ότι επηρεάζει τώρα. Δεν έχω και όλες τις απαντήσεις. Μην κοιτάτε δηλαδή ότι γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έχει διάφορα αρώματα εκεί κτλ. Ας πούμε. Εντάξει. Δεν υπάρχουν οθόνες, δεν υπάρχουν ηλεκτρικές συσκευές και πηγαίνει και κοιμάται μονίμως από την αριστερή πλευρά για να μην μπλακώνει το δεξί του πόδι με το οποίο εκτελεί. Θα εκνευριστούν οι φίλοι της Bayern και οι φίλοι του Γερμανικού Ποδοσφαίρου. Αλλά ρε γάμο, το έπρεπε να έχει φύγει νωρίτερα. Έπρεπε να έχει φύγει νωρίτερα. Δηλαδή αυτό το τι θα κάνουν οι Bayern και ο Lewandowski στους Champions League να τον δούμε επιτέλους, θα έπρεπε να τον βλέπουμε στην Premier League ή στην Ισπανία να παλεύει στο Real Barcelona με τη φανέλα μίας από τις δύο ομάδες, ας πούμε, για περισσότερα χρόνια. Πήγε εκεί, έλαμψε, συγκλονιστικός ποδοσφαιριστής. Έπρεπε να είναι παντού. Δεν έγινε ο βασιλιάς που θα μπορούσε να γίνει. Τα κατέκτησε όλα, έσπασε τα ρεκόρ, πήρε και το Champions League. Θα έπρεπε να πάρει και τη χρυσή μπάλα, αλλά ντεμ, δηλαδή, οκ, okay, τρομακτική καντεμιά. Αλλά το βασικό θα έπρεπε να έχουμε περισσότερες εικόνες και περισσότερες συζητήσεις και περισσότερα πράγματα. Θα έπρεπε να πάει στην Premier League, δηλαδή, όχι στην Blackbird του Sam Allardyce τότε. Εντάξει, μια χαρά πήγε στην καριέρα του το γεγονός ότι πήγε. Ανέβηκε στο τρένο της Dortmund του Klopp την κατάλληλη στιγμή. Την πρώτη χρονιά ήταν. Έπαιξε πολύ λίγο. Έμπαινε συνέχεια αλλαγή. Όταν πήρε η Ντόρμουντ το πρώτο στο πρωτάθλημα, τη δεύτερη χρονιά τραυματίζει τον Μπάριος, εκμεταλλεύεται την ευκαιρία, γίνεται βασικός, παίρνει και δεύτερο πρωτάθλημα. Μια χαρά του πήγε τότε. Μετά ή δεν έπρεπε να πάει στην Bayern ή έπρεπε να πάει στην Bayern 3-4 χρόνια, όσα έπαιξε και στην Ντόρμουντ. Ευχαριστώ πολύ το καλοκαίρι του 2018 και να πει λοιπόν φεύγω. Είμαι λίγο 5-30 και παρακαλώ πείτε μου. Who wants this? Ποιος με θέλει εδώ να γίνει χαμός? Και τώρα πάει στην Μπαρτσελόνα. Και το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι πώς η Μπαρτσελόνα που διαλύεται οικονομικά παίρνει το Λεβαντόφσκι. Αυτό παιδιά χρειάζεται ένα ξεχωριστό podcast για να σας το περιγράψω, που είμαι σίγουρος ότι τελικά κάποια στιγμή θα το κλείσετε. Διότι μιλάμε, δεν τελειώνει η οικονομική ανάλυση και η οικονομική προετοιμασία που πρέπει να κάνω και εγώ δηλαδή, για να τα λέμε κιόλα, για να έρθω στο μικρόφωνο για να σας πω, θα σας εξηγήσω τι κάνει η Μπαρτσελόνα. Μπορώ να σας το περιγράψω χοντρικά, όχι λεπτομερώς. Μέχρι εκεί φτάνω. Τι κάνει η Μπαρτσελόνα? Η Μπαρτσελόνα κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Κανόνισε το χρέος της με νέο χρέος δεκαετές, ούτως ώστε να μην έχει την υποχρέωση να πληρώσει πάρα πολλά στους επόμενους 12 μήνες. Ένα είναι αυτό. Μετά χαλάρωσαν οι κανονισμοί του εσωτερικού financial fair play που έχει η La Liga και από το 1-4 έγινε 1-3. Τι είναι το 1-4 και το 1-3? Είναι αυτός ο κανονισμός που έδειξε το Messi. Το εξηγήσαμε και πέρσι. Δεν ξέρω πώς το κατάλαβαν. Ο Messi, ακόμα και αν συμφωνούσε να συνεχίσει την Μπαρσελόνα με 0. Με ζέρο που λέγε και ο Καστίγιο. Δεν γινόταν γιατί δεν μπορούσαν να τον εγγράψουν, ήταν παραπάνω από το salary cap. Έπρεπε να διώξουν κι άλλους. Δεν χωρούσε. Χαλάρωσε ο κανονισμός του financial fair play και πλέον οι ομάδες έχουν το δικαίωμα να ξοδέψουν το 33% των εσόδων που παίρνουν από μια πώληση. Πριν ήταν το 25%. Για να έχουν 25 εκατομμύρια ευρώ να δώσουν σε ένα παίκτη για συμβόλαιο, έπρεπε να εξασφαλίσουν 100. Αυτός ο κανονισμός έγινε από 1-4, 1-3. Αυτό είναι ένα από αυτά που κάνουν. Μάλλον το δεύτερο. Το τρίτο είναι ότι υποθηκεύουν το μέλλον τους. Δηλαδή πουλάνε ποσοστό από τα έσοδα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των επόμενων χρόνων. Το δίνουν σε επενδυτικές εταιρείες. Πουλάνε το 10%. Μετά θέλουν να πουλήσουν σε άλλη επενδυτική εταιρεία το 15%. Να φέρουν έσοδα τώρα, αφαιρώντας τα από τα έσοδα που θα έχουν στο μέλλον. Δεν έχω καταλάβει γιατί το κάνουν. Να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις τι κάνουν ακριβώς. Πρέπει να έχεις
πολύ καλύτερες γνώσεις οικονομικών από τις δικές μου, ας πούμε, που βλέπω κάποια νούμερα, καταλαβαίνω, διαβάζω αυτό το περίφημο Twitter thread του Swiss Rumble που το ακολουθώ πάνω από 10 χρόνια γιατί είναι το καλύτερο οικονομικό account για το ποδόσφαιρο που υπάρχει εκεί έξω. Ξεκίνησα να το ακολουθώ τότε που είχε τα χρέη Liverpool και πήγαινε καταστραφή και πήγαινε να μας πάρει τράπεζα. Οι οποίοι είναι καθηγητές, ρε παιδί μου, τα εξηγούν όλα. Απλά το ότι τα εξηγούν δεν σημαίνει ότι εσύ έχεις τη δυνατότητα να τα καταλάβεις 100%. Εντάξει, δεν είναι οι ισολογισμοί το δυνατό μας σημείο, αλλά καταλαβαίνεις περίπου τι κάνουν. Περίπου. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το γιατί. Δηλαδή, θέλω να πω, ένα σύλλογο ο οποίος έχει φτάσει σε τέτοια οικονομικά προβλήματα, πρέπει να πάρει μια απόφαση και να πει: ωραία, διαλυόμαστε. Επειδή είμαστε η Μπαρτσελόνα, μάλλον δεν θα χρεοκοπήσουμε και δεν θα διαλυθούμε και δεν θα πέσουμε στη Δέλτα Εθνική, στα τοπικά. Αλλά παρόλα αυτά, η οικονομική μας κατάσταση είναι για τέτοια φάση. Αλλά δεν θα συμβεί, επειδή είμαστε πολύ μεγάλο μέγεθος. Ωραία. Ωραία. Ας ξεγράψουμε λίγο το ποδοσφαιρικό μας παρόν. Δηλαδή, στο φινάλε, πολύ ήταν. Πολύ κράτησε όλο αυτό το διάστημα στο οποίο κατακτούσαμε τίτλους με συγκλονιστικά μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι κατακτούσαμε στο παρελθόν. The ballroom days are over, που έλεγε και ο Μόρισον, εντάξει. Πάμε τώρα να σώσουμε ό,τι σώζεται και ξεχάστε τώρα τα πρωταθλήματα και το Champions League και όλα αυτά τα πράγματα για μερικά χρόνια. Να σταθούμε λίγο στα πόδια μας, ας πούμε, και να κοιτάξουμε μπροστά. Δεν πειράζει. Από ό,τι φαίνεται έχουν πάρει την αποφάση ότι πειράζει, ξέρω εγώ. Οπότε πάνε, ας πούμε, τώρα και κάνουν κινήσεις και δίνουν λεφτά. Δηλαδή, ο Λεβαντόφσκι είναι αυτός που είναι. Είναι 34 τον Αύγουστο. Δίνεις 50 εκατομμύρια ευρώ και όσα δίνεις και σε αυτόν που δέχτηκε να υπογράψει με μικρότερο συμβόλαιο από αυτό που έγινε στην Bayern. Δείγμα της δικής του θέλησης, ας πούμε, να πάει στην Μπαρσελόνα. Αλλά τα κάνεις όλα αυτά γιατί. Γιατί θες να πάρεις το ποτάσμα σου και του χρόνου. Και αν δεν σου κάτσει. Δηλαδή, τζογάρει αυτή τη στιγμή η Μπαρσελόνα για άμεση ποδοσφαιρική επιτυχία που θα αυξήσει ξανά τα έσοδα της, τα οποία είναι πάντα πολλά, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι μια μηχανή που παράγει λεφτά. Αλλά τζογάρει μια άμεση, γρήγορη ποδοσφαιρική επιτυχία φέτος, του χρόνου, στις επόμενες τρεις σεζόν, με αυτή που ξεκινάει τώρα, ας πούμε, η οποία αν δεν έρθει, στο τέλος αυτής της τριετίας η Μπαρσελόνα θα έχει λιγότερα έσοδα από ό,τι έχει τώρα, γιατί τα έχει ήδη πουλήσει. Τα έχει ήδη υποθηκεύσει. Και αυτό που καταλαβαίνω είναι γιατί. Δηλαδή, είναι, ξέρω εγώ, στη Βαρκελόνη, ας πούμε, ο Λαπόρτα, ο Λιάγκας, ας πούμε, του ποδοσφαίρου. Ίδιοι, δηλαδή, είναι τρομερό το πόσο ίδιοι είναι. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που έχει μια πληροφορία ότι ο κόσμος τελειώνει το 25. Δηλαδή, πέφτει μετεωρίτης και πρέπει να αφήσουμε την Μπαρσελόνα στην κορυφή πριν έρθει ο μετεωρίτης για το αν θα έρθουν εξωγήινοι μετά από χρόνια να δουν, ποιος ήταν ο πρωταθλητής της Ισπανίας, ας πούμε, όταν καταστράφηκε ο κόσμος? Η Μπαρσελόνα. Και δεν ήταν 8η. 6η. 4η. Δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει. Τα προηγούμενα χρόνια που η Μπαρσελόνα διοικήθηκε με έναν τρόπο που μόνο ένας ορκισμένος οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης θα τη διοικούσε. Δηλαδή, μόνο αν έμπαινε στη διοίκηση ένας οπαδός της Ρεάλ που θα παρίστανε τον οπαδό της Μπαρσελόνα για να τους καταστρέψει, θα έκανε αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον. Καταλάβαινες ότι τους έχει καρφωθεί στο κεφάλι ότι ο Μέση μεγαλώνει. Οπότε, ό,τι και να κάνουμε, πρέπει να είναι κοντόφθαλμο, να τον εκμεταλλευτούμε όσο είναι ακόμα 30, 32, 33, ξέρω εγώ, για να πάρουμε ό,τι μπορούμε ακόμα γιατί τελειώνει. Καταστροφικό. Τους διέλυσε. Δεν τους βοήθησε πουθενά. Τους οδήγησε στις χειρότερες μεταγραφές που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. 250 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, ο Ντεμπελέ και ο Κουτίνιο μαζί. Για γέλια. Κάτι Παουλίνιο, θέλανε τον Αρτούρ πίσω, κάτι Ληστές, κάτι Άντρε Γκόμες, κάτι στην άμυνα, τίποτα. Φέραν τον Γκρισμάν και του δίνανε 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συμβόλαιο. Τραγικά πράγματα. Τουλάχιστον, όταν μετά από χρόνια κάποιος κάτσει να τα καταγράψει, θα πει τα κάνανε όλα αυτά γιατί τους καρφώθηκε η τελείως λανθασμένη λογική. Του Παναγία μου, ο Μέση μεγαλώνει. Οπότε τώρα να φτιάξουμε μια ομάδα να πάρει να πάρει το Champions League του χρόνου. Δεν μας βγήκε, του παραχρόνου. Το έχουμε πει πολλές φορές, το ξέρετε, είστε φανατικοί ζωσιμαριστές. Πατήστε follow, like, subscribe, πείτε στους φίλους σας, νούμερο 1 είμαστε. Χαμός γίνεται.
Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο για μια ομάδα από το να σχεδιάσει με βάση το να πάρουμε τη Champions League. Ρωτήστε τη Γιουβέντους, ρωτήστε κόσμο. Τουλάχιστον όμως είχαν αυτό. Τώρα, τι κάνουν? Γιατί παίρνουν τον Λεβαντόφσκι? Θέλουν να πω, έχουν τον Πέδρη, έχουν τον Γκάβι. Μεγαλώνουν σιγά σιγά και τελειώνουν και οι τελευταίοι, ας πούμε, γερόλικοι που έμειναν από τη χρυσή εποχή. Ο Πικέ με τον Μπουσκέτς έχουν μπει τα μάγουλα τους μέσα, έχουν ασπρίσει. Έχουν πεθάνει. Ωραία. Έχει τη Μασία. Σου έβγαλε τον Πέδρη. Σου έβγαλε τον Γκάβι. Θες να πάρεις το Ραφίνια από τη Λίτς? Πάρ' τον. Έχει χρόνια μπροστά του. Βρες μερικούς τέτοιους. Παίρνα 2-3 χρόνια στην ανοικοδόμηση. Ξέρω εγώ. Ένα κομμάτι το χρόνο, δύο κομμάτι το χρόνο. Το χρόνο να πεις θα πάρουμε αυτό. Δεν είπα να μην πάρεις κανένα. Φέραν τον Ομπαμεγιάνγκ. 300 χρόνων. Τώρα το Λεβαντόφσκι. Δεν είναι λογική του να έχουμε και κάποιον έμπειρο να οδηγεί στα πιτσιρίκια? Ναι, προφανώς. Υπάρχει ο Πικέ, υπάρχει ο Μπουσκέτς, okay. Φρες κάποιον άλλον. Πήγαινε σε μια άλλη λογική. Πέρα από όλα τα οικονομικά τερτύπια που εφαρμόζουν για να μπορούν να τα κάνουν αυτά που πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, δεν πρέπει να κοιμούνται οι άνθρωποι με τα οικονομικά για να βρουν τρύπες και να βρουν λύσεις νομότυπα στα όρια της νομιμότητας να μπορούν να κάνουν όλες αυτές τις κινήσεις. Παρότι όταν κοιτάς τα οικονομικά τους λες αυτοί δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε τυρόπιτα. Βάζουν το χέρι στην τσέπη, πιάνουν το παπούτσι. Είναι πανί με πανί, ρε παιδί μου. Παρ' όλα αυτά κάθονται κάτω και λένε: άκου, τι θα κάνουμε. Θα δώσουμε το συμβόλαιο, ξέρω εγώ, του Ομπαμεγιάνγκ. Θα έχει λιγότερα λεφτά τον πρωτοχρόνο και περισσότερα τον τελευταίο, ούτως ώστε στην επόμενη χρονιά στον ισολογισμό να φαίνεται ότι τον πληρώνουμε λίγα. Κάνουν τέτοια. Υπογράφουν οι παίκτες που έχουν ανανεώσεις με λιγότερα λεφτά. Θέλουν να πουλήσουν τον De Jong για να χρησιμοποιήσουν τα λεφτά του στο να παρουσιάσουν έσοδα και να πούνε: να, με αυτά τα λεφτά πήραμε τον Λεβαντόφσκι. Γίνεται όλο αυτό ο κακό χαμό και λε: γιατί ρέσεις? Έχει φύγει ο Μέση. Δηλαδή, τι προσπαθείτε να πετύχετε? Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Τι προσπαθούν να πετύχουν? Ότι του χρόνου θα πάνε να πάρουν το Champions League? Ότι του χρόνου θα πάνε να πάρουν το πρωτάθλημα? Είναι τόσο σημαντικό? Για ποιο λόγο? Είσαι η Μπαρτσελόνα, έζησε τα καλύτερα χρόνια που μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Ποτέ η Μπαρτσελόνα δεν ήταν η ομάδα που κατακτούσε το ένα γλυκό μετά τον άλλον. Έζησε κάτι ανεπανάληπτο, τελείωσε, έφυγε και ο κοντό. Μείναν οι άλλοι άσπροι, κάτοχροι. Ο Μπουσκέτς με τον Πικέ, θα τελειώσουν και αυτοί, χώρισε και ο άλλος. Ήταν καλό όσο κράτησε. Ωραία, πάμε από την αρχή. Ακαδημίες, στοχευμένες κινήσεις. Να βρούμε κανένα πιτσιρικά από το εξωτερικό. Να βρούμε κανένα Βραζιλιάνο να φέρουμε μπροστά να κάνει και μια τρίπλα. Πήραμε τον Ραφίνια, κανένα πρόβλημα. Δεν λέω να μην τον πάρεις. Αυτή η πρεμούρα του πάμε ξανά να πετύχουμε. Δεν την καταλαβαίνω. Να πω την αμάρτια μου. Δεν το πιάνω. Το γιατί. Να έρθει ο Λεβαντόφσκι να παίξει από τα 34 και μετά. Δεν εννοώ ότι δεν μπορεί. Ο άνθρωπος σας εξήγησε ότι είναι απόλυτος επαγγελματίας πλέον. Βλέπουμε παντού ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποδεικνύουν ότι αυτά που ξέραμε έχουν αλλάξει. Παίζουν στα 35, παίζουν στα 36, στα 37. Ο Ρονάλντο χαλάει τον κόσμο. Παίζουν. Θα το κάνει και ο Λεβαντόφσκι, μάλλον. Ο Μπενζεμά, Λάμπη σε αυτή την ηλικία δεν υπάρχουν. Το απει 32, να φέρουμε ένα καινούργιο. Όχι. Προπονούνται καλύτερα από ποτέ, τρώνε καλύτερα από ποτέ, τους προσέχουν καλύτερα από ποτέ, από θεραπείες. Έχει αυξηθεί το όριο ηλικίας. Δεν λέω ότι είναι τελειωμένος. Λέω ότι δεν είναι κίνηση για το μέλλον όμως, σίγουρα. Εντάξει. Δεν θα είναι εδώ σε 4-5 χρόνια. Δεν ξέρω τι κάνουν. Να πω την αμαρτία μου. Δεν το καταλαβαίνω. Κάτι ξέρουν παραπάνω, δεν γνωρίζω. Υπάρχει μια υποθήκευση του μέλλοντος στην Μπαρτσελόνα. Λες και είναι υποχρεωμένοι. Δεν μου προκύπτει ότι είναι υποχρεωμένοι να τα κάνουν όλα αυτά. Θα μπορούσαν να πούνε: δεν υπάρχει φράγκο. Λοιπόν, το Ραφίνια μπορούμε να πάρουμε, θα τον πάρουμε και με τους υπόλοιπους ό,τι καταφέρουμε. Ό,τι καταφέρουμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Βρήκαμε και τη συμφωνία με το Spotify, που παρεμπιπτόντως δεν είναι πολύ μεγαλύτερη από τις προηγούμενες που έχουν, γιατί τα πούλησαν όλα. Ενώ παλιότερα είχαν άλλο σπόνσορα στη φανέλα και άλλο σπόνσορα στο προπονητικό και άλλο σπόνσορα στο training rates που φοράνε στις προπονήσεις. Τώρα πήρανε πολλά από το Spotify και φαίνονται πολλά τα νούμερα που είναι, αλλά δεν είναι. Είναι λιγότερα από όσα έπαιρναν μαζεμένα για τον sponsorship σε όλα τα είδη. Το βάλανε και στο Camp Nou, Spotify Camp Nou, λέει: οκ. Okay. Είναι κινήσεις που καταλαβαίνεις τι κάνει μια ομάδα η οποία έχει βρεθεί σε οικονομικά προβλήματα. Από πέρυσι, όταν ανέλαβε ο Τσάβη, πάρα πολλά μηνύματα έχω πάρει. Κάνει και την Μπαρτσελόνα του Τσάβη, τι αλλάζει, τι κάνει, τι δείχνει, και του απαντούσα και του έλεγα: παιδιά,
ξέρω εγώ, είναι πάρα πολύ ρευστό αυτό που συμβαίνει. Και ήταν και πολύ χάλια η Μπαρτσελόνα για να μην μπορεί με μία δοκινήσεω να την βελτιώσει. Περιμένετε να δούμε τι θα συμβεί. Καταλαβαίνω ότι τώρα κάποιο μπορεί να σκέφτεται και να λέει άρε, Κέσσαρι του χρόνου που θα το πάρει ξανά η Μπαρτσελόνα, το πρωτάθλημα, να δω τι θα λες. Οκ, μπορεί να συμβεί. Δεν καταλαβαίνω παρόλα αυτά την πρεμούρα. Οι Καταλανοί ξέρουν καλύτερα. Είναι αργά τώρα για το Λεβαντόφσκι, για να επιστρέψουμε σε εκείνον, στο να γίνει περισσότερο talk of the town από ό,τι ήταν τα τελευταία 12 χρόνια που έπαιζε στη Γερμανία, διότι τελικά θα τη φορέσει τη φανέλα της πολύ μεγάλης ομάδας με την πολύ μεγάλη δημοφιλία που επισκεντρώνει το ενδιαφέρον, αλλά σε μια εποχή που οκ. Και τη Λαλίγκα δεν τη βλέπουμε όσο τη βλέπαμε. Την εποχή που ήταν Γκουαρδιόλα εναντίον Μουρίνιο και Μέση εναντίον Ρονάλντο. Ακόμα και αυτό ξεθόριασε λίγο. Μπορεί ο Λεβαντόφσκι να έχει διαφορετική άποψη. Μπορεί να οργιάσει τόσο πολύ που ξέρω εγώ. Να του πάει και στο Champions League. Τι να πω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η απόσταση που έχουν αφιστεί από τις top ομάδες. Να δούμε. Μέχρι να δούμε, εγώ λέω να πάω διακοπές. Ερχόμενος μάλιστα να γράψω σήμερα, έλεγα τι σκεφτόμουν και δεν είπα bye-bye διακοπές από την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή δεν δικαιούμαι 4 εβδομάδες να μην κάνω. Για όνομα του Θεού. Τελικά δεν το είπα, οπότε φάνηκε άκομψο να πω κλειστό για διακοπές χωρίς να το έχω πει στον αέρα και να μην έρθω. Ήρθα σήμερα να κάνουμε λίγο Λεβαντόφσκι και λίγο ηφαίστειο στην Ισλανδία και λίγο τέτοια πράγματα. Την άλλη εβδομάδα δεν υπόσχομαι. Μπορεί να με χτυπήσει ο επαγγελματισμός μου. Μπορεί. Και επειδή θα είμαι εδώ να κάνω κι άλλο ένα. Μπορεί και όχι να είμαι κατάκοπος. Οπότε ραντεβού όταν θα γυρίσω από τις διακοπές. Δηλαδή την κατανόησή σας και την υπομονή σας. Έχω ρέψει. Είμαι για κάτω. Εντάξει. Οπότε, αν δεν τα πούμε την άλλη εβδομάδα που λένε, αν δεν σας δω, έτσι δεν λένε. Μπράβο, αν δεν σας δω, καλές γιορτές, μπράβο. Αν δεν τα πούμε την άλλη εβδομάδα, καλές διακοπές. Να προσέχετε. Όπως φύγατε να γυρίσετε. Θα ξεκουραστώ κι εγώ. Και πάνω απ' όλα, ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ευχαριστώ που για κάποιο λόγο αποφασίσατε τον τελευταίο μήνα τη σεζόν να καρφώσετε τον Ζωζιμάρ στην πρώτη θέση των podcast της χώρας στο Spotify και να μην κατεβαίνει με τίποτα. Με τίποτα όμως. Δεν ξέρω πώς το έχετε κάνει, δεν ξέρω τι έχετε κάνει, κάτι έχετε χαλάσει τον αλγόριθμο. Δεν γνωρίζω. Κάποια στιγμή θα σας πω, αλλά όχι σήμερα, για το πώς μέσα σε όλο αυτό το διάστημα συνάντησα και τυχαία την Εφέλη Μεγ, που είναι στο νούμερο 2, που ήταν πριν στο νούμερο 1. Έγινε αυτό πριν από 10 μέρες, παιδιά. Μιλάμε για φοβερή συνάντηση, καταπληκτική. Άλλη φορά θα σας την πω. Να είστε καλά.